αποφασισμένοι να κρατήσουν κλειστό το σχολείο τους μέχρι η κυβέρνηση να δώσει λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, δηλώνουν οι μαθητές του δεύτερου επαγγελματικού λυκείου στην Αμαλιάδα, που τελεί υποκατάληψη. Αρχικά θα ήθελα να αναφερθώ στην Υπουργό Παιδείας, κυρία Νίκη Αραμέως, που με βάση την εμπειρία της υιοθετεί δικούς της νόμους που πρέπει εμείς ως παιδιά και ως μαθητές να τους υπακούμε. Δεν θα γίνουμε πιόνια του συστήματος, δηλώνουν οι μαθητές ζητώντας να κλείσουν τα σχολεία για να λειτουργήσει την εκπαίδευση, αλλά με ασφάλεια. Σεβόμαστε το σχολείο μας και το διευθυντή μας, αλλά δεν σεβόμαστε τις αποφάσεις του Υπουργείου σχετικά με το άνοιγμα του σχολείου. Χωρίς ασφάλεια. Οι μαθητές εν μέσω της έξαρσης των κρουσμάτων ζητούν να αποσυμφορηθούν οι αίθουσες διδασκαλίας. Κατάληψη γίνεται για τα μέτρα που έχουν επαρθεί από την κυβέρνηση, που δεν είμαστε καθόλου ασφαλείς. Δεν υπάρχουν αρκετές αίθουσες ώστε να είμαστε προστατευμένοι και τα σχολεία έχουν ανοίξει με 17.000 κρούσματα. Αυτό είναι παράλογο, γιατί στην τάξη μου είμαστε 21 μαθητές. Οι 15 από αυτούς είτε είναι εμβολιασμένοι είτε νοσούν, έχουν νοσήσει. Θα πρέπει την ίδια χρονική διάρκεια να νοσήσουν 14 για να κλείσει το τμήμα. Όμως είναι πολύ δύσκολο. Αυτή η νόμη, πέρα ότι βάζει την υγεία μας σε κίνδυνο, αλλά βάζει και την υγεία των ανθρώπων που αγαπάμε.